Πάμε λίγο στο Ισραήλ, πάμε να δούμε τι είχε γίνει με τον Νίκο Βέρτη, όπου μεταφέρουν εκεί οι συνεργάτες του γνωστού τραγουδιστή τον τρόμο που έζησαν από τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Στο αεροδρόμιο Πανικός έτρεχαν, λέει, να μπουν στο καταφύγιο στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο εκεί, για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς. Ναι, ναι. Είναι τα άτομα που βλέπουμε, είναι οι συνεργάτες του Νίκου Βέρτη. Και οι συνεργάτες του, αλλά και ο ίδιος ο τραγουδιστής, πέρασαν αρκετές ώρες στο καταφύγιο, σχεδόν όλο το βράδυ, μέχρι να μεταφερθούν στο ξενοδοχείο. Εφιαλτικές στιγμές. Να πούμε ότι καταφέρανε και επικοινωνήσανε με την τραγουδίστρια, την Έλληνα, την Παπαπαναγιώτου, η οποία είναι συνεργάτης του Νίκου Βέρτη. Και είπε η κοπέλα πόσο δύσκολες και τρομακτικές στιγμές έζησαν, γιατί πραγματικά ήταν τρομακτικές στιγμές. Πάμε να ακούσουμε που μίλησε στον Αντένα. Ναι, για να ακούσουμε. Το πρωινό του Αντένα. Είσαι καλά? Ωραία. Πού βρίσκεσαι? Είμαι καλά, ναι. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ξενοδοχείο εδώ στο Τελαβίβ. Ναι. Είχαμε φτάσει χτες. Mm-hmm. Και τώρα όλα καλά τώρα. Μείνατε το βράδυ, Έλενα, μείνατε το βράδυ στο καταφύγιο. Τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ? Λοιπόν, χθες μέχρι το απόγευμα η πόλη ήταν γεμάτη κανονικά, καφετέρες κλπ. Μετά το βραδάκι, όταν φτάσαμε κι εμείς με το καλό, μας είχε βρει στο αεροδρόμιο όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Και άρχισαν οι σιρήνες και τέτοια στο αεροδρόμιο. Πανικοβληθήκαμε, εννοείται, γιατί πρώτη φορά συνέβηκε όλο αυτό σε εμάς. Μας πήγανε σε καταφύγιο στο αεροδρόμιο. Ήμασταν εκεί γύρω στην 1,5 ώρα. 1,5 με 2 ώρες. Mm-hmm. Και όταν ήταν όλα οκ, βγήκαμε, μας έφεραν με λεωφορεία εδώ στο ξενοδοχείο. Εννοείται, μας δώσανε κάποιες οδηγίες, γιατί δεν γνώριζαν αν θα υπάρξει συνέχεια ή όχι. Δυστυχώς υπήρξε και συνέχεια. Δηλαδή? Γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος, 12-1. Βασικά ακούσαμε 2 μπαμ-μπαμ και τέτοια. Μετά από 3 λεπτά άρχισαν οι σιρήνες. Συναντηθήκαμε όλοι πάλι στο καταφύγιο, στο ξενοδοχείο, για καμία ώρα πάλι περίπου. Όμως εννοείται δεν κλείσαμε μάτι. Ο Νίκος ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο με εσάς, ο Νίκος ο Βέρτης? Όχι, βρίσκεται σε ένα άλλο χώρο, όμως έχουμε επικοινωνία, είναι και αυτός καλά. Πήγε και ο Νίκος το βράδυ σε καταφύγιο, από ό,τι ξέρεις? Ναι, ναι, όλοι. Όλοι πήγατε σε καταφύγιο. Οι συναυλίες θα γίνουν τώρα, Έλενα, ή θα αναβληθούν οι συναυλίες? Η σημερινή συναυλία αναβάλλεται, όμως επειδή από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα, mm-hmm. αναμένουμε αν θα πάμε Ελλάδα σήμερα, αν όχι, αλλά δεν ακυρώνονται, απλά θα αλλάξουν ημερομηνίες. Μάλιστα. Ωραία. Τα φιλιά μας και στον Νίκο. Καλή επιστροφή. Τώρα η αγωνία, τι να πούμε τώρα, η αγωνία και των ανθρώπων, των οικογενειών. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί δυστυχώς εδώ τα τηλέφωνα, τα σήματα και τέτοια. Και τώρα βλέπω από WhatsApp υπάρχει είναι η επικοινωνία. Δεν μπορεί να γίνει κανονική κλίση. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε και με αυτόν τον τρόπο τώρα από την εκπομπή. Μπορεί να στείλει το μήνυμά της η Έλενα, επειδή ακούνε και οι συγγενείς όλων των Ελλήνων. Συγγενείς και τα λοιπά που είναι εκεί. Ναι, είχα πάρει άπειρα μηνύματα, ανησύχησαν όλοι πάρα πολύ. Εννοείται δεν είναι ότι πιο ωραίο να συμβαίνει αυτό. Όμως και μη χειρότερα. Να πούμε ότι είμαστε καλά. Μας προσέχουν, περιμένουμε, είναι σε επαφή παραγωγή με την κυβέρνηση για το αν θα έρθουμε σήμερα πίσω κλπ. Είναι υπό έλεγχο. Μάλιστα. Ωραία. Ψυχραιμία, ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή επιστροφή. Να πούμε ότι έχει γίνει χαμός. Να πούμε ότι η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ένοπλος, λέει, βραχίωνας της εκτόξευσε πάνω από 200 ρουκέτες τις προηγούμενες ώρες εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, σε αντίπεινα, λέει, για τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Μόνο στο Τελαβίβ χθες έπεσαν 110 ρουκέτες, με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονται εκεί να περάσουν δύσκολες ώρες. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, υπάρχει επικοινωνία της πρεσβείας μας στο Ισραήλ με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για να μπορέσει να προγραμματιστεί πτήση, όταν όμως αυτό θα είναι δυνατόν, προκειμένου να επιστρέψει όποιος το επιθυμεί. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι είναι ένας από τους χειρότερους βομβαρδισμούς από το 2014. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό σημειώνουν όλοι οι διπλωματικοί παράγοντες από το πρωί. Έχουμε 250 νεκρούς Παλαιστινίους και 3 νεκρούς Ισραηλινούς. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη
πάρα πολύ μεγάλη στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και μπαίνουν αυτά τα τσάρτερ προκειμένου να φύγουν όλοι οι Έλληνες ασφαλώς από την περιοχή. Όποιος το επιθυμεί βεβαίως και φυσικά όταν το επιτρέψουν και οι καταστάσεις. Και έτσι ακριβώς. Γιατί αν πέφτουνε, αυτή τη στιγμή γίνονται βομβαρδισμοί, δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα και να έρθουν στη χώρα μας. Και να πούμε είναι κλειδωμένο αυτή τη στιγμή το Ισραηλινό FIR, πρέπει να το πούμε αυτό πράγματι, διότι πέφτουν ακόμα ρουκέτες και όπως καταλαβαίνεις έχουν ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο αναχέτησης και κατά αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο αεροδρόμια παραμένουν κλειστά. Και να πούμε, υποτίθεται ήταν ο πρώτος έτσι... Προορισμός, Ναι, για τον Βέρτη, για να ξεκινήσει έτσι τις συναυλίες του και τα λοιπά. Και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να πούμε ότι μάζευε χιλιάδες κόσμου κάθε φορά που έκανε τις συναυλίες του. Πραγματικά είναι στενάχωρες εικόνες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και μένουμε εδώ.